Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την εκκίνηση μιας ακόμη γιορτής του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην περιοχή. Το 25ο υπηρετικό ράλιο το τεστ που θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και για μία ακόμη χρονιά η Ελέτα, έχοντας στο πλευρό της σημαντικούς χορηγούς, ετοιμάζεται να διοργανώσει τον καλύτερο αγώνα από πλευράς παρουσίας πληρωμάτων και συμμετοχών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελέτα Χρήστο Σαριγιαννίδη, 46 πληρώματα από όλη την Ελλάδα, ανάμεσά τους ηχηρά ονόματα, παλιοί και νέοι πρωταθλητές, θα δώσουν την μάχη τους για τον καλύτερο χρόνο στις διαδρομές της Δοδόνης και της Κωνσταντιανής. Το 25ο υπηρετικό ράλι περιλαμβάνει 145,80 χιλιόμετρα αγώνα, με τα 60,90 χιλιόμετρα να είναι το σύνολο των δύο επαναλαμβανόμενων ειδικών διαδρομών, με πιο αναλυτικά τρία περάσματα της κλασικής ειδικής διαδρομής Δοδόνη, μήκους 12,20 χιλιόμετρων, στην φετινή της εκδοχή, και τρία περάσματα από την ειδική Κωνσταντιανή, συνολικού μήκους 8,10 χιλιόμετρων. Η πανηγυρική εκκίνηση αλλά και ο τερματισμός του αγώνα θα πραγματοποιηθούν στην πλατεία Πύρου η πανηγυρική εκκίνηση το βράδυ του Σαββάτου στις 9 και ο τερματισμός την Κυριακή στο πανηπυρωτικό στάδιο στην Ανατολή στις 2:37 το μεσημέρι. Την Κυριακή του αγώνα να σημειωθεί πως ο δρόμος για τους θεατές θα κλείσει στις 8 το πρωί. 25ο υπηρετικό ράλι ότο τεστ. Για άλλη μια χρονιά πιστεύω ότι η Ελέτα θα διοργανώσει τον καλύτερο αγώνα της χρονιάς στην Ελλάδα, έναν αγώνα που είναι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλι. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς, την περιφέρεια, το Δήμο Ιωαννιτών, το Δήμο Δοδόνης, το μεγάλο μας χορηγό που είναι το ιδιωτικό κτέο Auto Test που βρίσκεται στη Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, τον δεύτερο μεγάλο χορηγό μας που είναι η επιχείρηση Αφή Δέλτα Λάπα ΟΕ, που έχει ονομάσει τις δυο τις ειδικές Αφή Δέλτα Λάπα Δοδόνη και Αφή Δέλτα Λάπα Κωνσταντιανή, όλους τους χορηγούς μικρούς και μεγάλους, για την πολύτιμη βοήθειά τους, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Ο δρόμος θα κλείσει για τους θεατές στις 8 η ώρα το πρωί και στη Δοδόνη και στην Κωνσταντιανή. Ο αγώνας έχει 46 συμμετοχές από όλη την Ελλάδα. Τα αυτοκίνητα είναι ό,τι πιο σύγχρονο και καλό υπάρχει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, από μικρά μέχρι και πιο μεγάλα. Θα μπορούν να δουν παλιούς και νέους πρωταθλητές αγώνων ράλι Έλληνες. Αυτός ο αγώνας, εγώ πιστεύω ότι είναι μια γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού, γιατί θα έχει πάρα πολύ χειρά ονόματα. Το Σάββατο το βράδυ τις 9 η ώρα θα είναι η πανηγυρική εκκίνηση που είναι μια γιορτή για το μηχανοκίνητο αθλητισμό στα Γιάννενα, απέναντι από την περιφέρεια, στην πλατεία. Τεχνικός έλεγχος στο συγκαταστάτη του μεγάλου μας χορηγού στο κτέο Βουνοπλαγιάς. Στη σημασία της συγκεκριμένης διοργάνωσης που έχει βάλει την περιοχή μας στο χάρτη των μηχανοκίνητων αθλητικών διοργανώσεων, αναφέρθηκε εκ μέρους της περιφέρειας ο Περιφερειακός Σύμβουλος Βασίλης Γοργόλης, τονίζοντας πως αναδεικνύονται περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλου. Είναι το 25ο υπηρετικό ράλι, μια αθλητική εκδήλωση η οποία είναι θεσμός για την Ήπειρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όπως είπε και ο Πρόεδρος πριν, μια γιορτή για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Μια αθλητική εκδήλωση η οποία βάζει την Ήπειρο στο χάρτη των μηχανοκίνητων αθλημάτων για τα καλά, και μια εκδήλωση η οποία εμείς ως Περιφέρεια Ηπείρου την υποστηρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διότι την εντάσσουμε στο ευρύτερο πλαίσιο του αθλητικού τουρισμού. Είναι μια από εκείνες τις εκδηλώσεις οι οποίες πραγματικά φέρνουν κόσμο, έναν κόσμο αθλητικό μιας ειδικής κατηγορίας που αγαπάει τα μηχανοκίνητα αθλήματα, σε μια πολύ όμορφη περιοχή της Ηπείρου, το Δήμο Δοδόνης, σε κάποιες διαδρομές οι οποίες είναι διαμορφωμένες για το σκοπό αυτό. Έτσι λοιπόν γίνονται γνωστές περιοχές της Ηπείρου με πάρα πολύ όμορφες και ειδικού κάλους, και γι' αυτό το λόγο η Περιφέρεια Ηπείρου βρίσκεται δίπλα στη συγκεκριμένη εκδήλωση εδώ και χρόνια. Πραγματικά αξίζει συγχαρητήρια στην Ελέτα για τη διοργάνωση. Είναι μια άψογη διοργάνωση η οποία εκκίνηση γίνεται από την κεντρική πλατεία, και αυτό που θα πρέπει να κάνουν όλοι είναι να την ενισχύσουν και να έρθουν να παρακολουθήσουν από κοντά την αθλητική αυτή εκδήλωση.